Μεγαλύτερος αριθμός εισακταίων στο ΤΕΙ της Λάρισας εγκρίθηκε από αυτόν που είχε ζητήσει η διοίκηση του Ιδρύματος. Το αποτέλεσμα είναι να θεωρείται ορατός ο κίνδυνος υποβάθμισης του επίπεδου των σπουδών. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως η διοίκηση του ΤΕΙ είχε ζητήσει 400 λιγότερους εισακταίους από αυτούς που τελικά εγκρίθηκαν. Να σημειωθεί όμως πως ο αριθμός των εισακταίων είναι μικρότερος σε σχέση με πέρυσι, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Ιωάννη Κόκορα, 3.069 ήταν την προηγούμενη χρονιά, ενώ φέτος ο ανώτερος αριθμός εισακταίων είναι 2.430 περίπου. Ο αριθμός των εισακταίων, που είναι βέβαια περισσότερος από αυτός που ζητήσαμε και που οι γενικές γραμμές σε όλα τα τμήματα βάζουν λίγο παραπάνω, είναι ένα πρόβλημα δεδομένων των οικονομικών συνθήκων που βέβαια δυσχεραίνει την ποιοτική εκπαίδευση εκ μέρους μας. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα παρεμπιπτόντως είναι ότι η πολιτεία ακόμα δεν έχει εγκρίνει προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων όλων, προϋπολογισμού που έπρεπε να υποβληθούν από τα νέα όργανα διοίκησης. Τα νέα όργανα διοίκησης δεν υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα στη συντηρητική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εδώ έχουμε ένα μείζον θέμα που δεν ξέρουμε αν και πότε θα λυθεί. Γιατί πέρυσι μας είχαν εγκρίνει 3.069, ενώ φέτος εγκρίνανε 2.430. Είναι μειωμένος ο αριθμός των εγκριθέντων από την πολιτεία σε σχέση με πέρυσι, αλλά αυξημένος σε σχέση με αυτά που εμείς ζητήσαμε. Φέτος πάντως μένουν εκτός από το μηχανογραφικό τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων της Λάρισας και ανακαίνησης και αποκατάστασης κτηρίων, παράρτημα τρικάλων, ενώ περιλαμβάνονται τρία τμήματα του ΤΕΙ Λάρισας, μηχανικής βιοσυστημάτων Λάρισας, δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στο παράρτημα Καρδίτσας, τα οποία πέρυσι είχαν αποκλειστεί.